Καταγράφηκε στην Ελλάδα ο πρώτος θάνατος από ηλαρά με θύμα ένα βρέφος 11 μηνών. Πρόκειται για ένα βρέφος Ρωμά, το οποίο νόσησε με ηλαρά και κατέληξε λόγω υψεμίας. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου του 2017 έχουν καταγραφεί στη χώρα μας συνολικά 326 κρούσματα ηλαράς, ενώ σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. Στην Ευρώπη έχουν ήδη καταγραφεί 19.000 κρούσματα και 45 θάνατοι. Η επιλογή να εμβολιαστώ ή να μην εμβολιαστώ δεν είναι καθαρά ατομική. Είναι υπόθεση της κοινωνίας, γιατί αν εγώ δεν εμβολιαστώ μπορώ να μεταδώσω την νόσο σε ένα βρεφάκι που δεν είναι ακόμα σε ηλικία εμβολιασμού. Στους 12 μήνες είναι η ηλικία του μικρότερου εμβολιασμού και μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Η ηλαρά είναι πολύ βαρύ νόσημα. Οι νεότεροι το έχουν ξεχάσει. Οι παλιότεροι και οι παλιότεροι παιδίατροι όπως εγώ έχουμε εικόνες στο μυαλό μας παιδιών που να παθαίνουν πολύ σοβαρές επιπλοκές, που να χρειαστεί να μπουν στην εντατική θεραπεία και που τελικά να χάνουν τη ζωή τους από ηλαρά. Είναι ένα βαρύ νόσημο που μπορεί να προσβάλλει όλα τα όργανα του οργανισμού. Και η θεραπεία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι η πρόληψη, δηλαδή το εμβόλιο. Η όλη προπαγάνδα αντιβολιαστική, ότι προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες κλπ. Έχει αποδειχθεί τελείως ψευδής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δηλώθηκαν 42 κρούσματα ηλαράς με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στα 326. Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκότητας, κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρωμά και άτομα από το γενικό πληθυσμό, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 44 ετών που δεν έχουν ανοσία στην ηλαρά. Οι ειδικοί του ΚΕΛΠΝΟ αναμένουν αύξηση των κρούσματων και επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας πριν της Αττικής και της Πελοποννήσου, όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των περιστατικών της νόσου. Κάποιες παρενέργειες υπάρχουν. Μπορεί να προκαλέσει ένα πυρετό, μπορεί να προκαλέσει ένα εξάνθημα σαν να περνάς στην νόσο ορισμένες μέρες μετά τον εμβολιασμό. Αυτά είναι πολύ μικρές, ανεπιθύμητες ενέργειες. Πάντα συγκρίνουμε κάτι σε σχέση με το όφελος. Το όφελος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ο πιθανός κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρό. Προσέχουμε για να έχουμε. Για να έχουμε υγεία, για να έχουμε καλή ζωή. Και τα εμβόλια είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ιατρικής επιστήμης. Γιατί έχει τη δυνατότητα, εφόσον εμβολιαστεί πάνω από το 95% του πληθυσμού, να εξαφανίσει τελείως την νόσο. Έχει γίνει αυτό? Έχει γίνει. Το εμβόλιο της ευλογιάς. Όταν βγήκε το εμβόλιο της ευλογιάς, που παρασκευάζεται από τον ιό που προσβάλλει τις αγελάδες, τότε πάλι κυκλοφορούσαν, δεν υπήρχε διαδίκτυο, κυκλοφορούσαν με αφίσες ότι κάνεις το εμβόλιο και γίνεις αγελάδα, λέγανε, ότι έχει παρενέργειες κλπ. Προχώρησε όμως ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού και η ανθρωπότητα κατάφερε μια σημαντική νίκη, να εξαφανίσει διαπαντός το αίτιο, τον ιό της ευλογιάς που προκαλούσε μια φοβερή νόσος που οδηγούσε στο θάνατο τους ανθρώπους. Το ΚΕΛΠΝΟ συστήνει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο ηλαράς ερυθράς παροτίτιδας των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί ύστερα από το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις εμβολίου για την ηλαρά. Αρχίζει ο εμβολιασμός στους 12 μήνες και μετά ξαναεπαναλαμβάνεται. Σε ηλικία 4 έως 6 χρονών το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών προβλέπει τη δεύτερη δόση εμβολίου. Όσοι γεννήθηκαν μετά όμως το 1970, αυτοί αν δεν έχουν κάνει δύο δόσεις εμβολίου ή δεν έχουν νοσήσει, πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί από το 70 έως το 95 περίπου ήταν μία η δόση εμβολίου. Μετά καθιερώθηκε ότι χρειάζεται και δεύτερη δόση εμβολίου, αναμνηστική. Και πιθανώς αυτές οι ηλικίες να έχουν μείνει στη μία δόση εμβολίου ή να έχουν νοσήσει. Αν έχεις νοσήσει δεν χρειάζεται να κάνεις
αναμνηστική δόση εμβολίου. Αν έχεις κάνει μία, πρέπει να κάνεις τη δεύτερη. Αν δεν θυμάσαι, που πάρα πολλοί από τους ενήλικες δεν θυμούνται, δεν έχουν πλέον το βιβλιάριο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έστω ότι έχεις κάνει δύο δόσεις εμβολίου, αλλά δεν το θυμάσαι, δεν έχεις γραπτό ντοκουμέντο που να το λέει. Θα πας να εμβολιαστείς, να κάνεις την αναμνηστική δόση. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος κάνει μία επιπλέον δόση εμβολίου.